Τα έξι ομάδες. Οι κλειδάριθμοι που χρειαζόμαστε είναι για τον Ηρακλή Καλαμάτας και Τυράχιο ένας, Πανιούνιος Καλαμάτας, Ολυμπιακός Καλαμάτας ο άλλος κλειδάριθμος και ΑΕΚ Καλαμάτας Αναγέννης Παραλίας ο τρίτος. Βάσει βαθμολογικής κατάστασης, το κλειδάριθμο 3 με 9 θα πάει ο Ηρακλής Καλαμάτας με τον Μπάζ Ράχη. Οπότε βάζουμε το 3 με το 9 και θα τραβήξουμε το πρώτο νούμερο για τον Ηρακλή Καλαμάτας. Ηρακλής Καλαμάτας στο νούμερο 9. Οπότε ο Πας Ράχης παίρνει το νούμερο 3. Νούμερο 3 για τη Ράχη. Ο δεύτερος κλειδάριθμος είναι το 5 και το 11 που αντιστοιχεί σε Πανιόνιο Καλαμάτας και Ολυμπιακό Καλαμάτα. Παίρνουμε μπαλάκι για τον Πανιόνιο. Το νούμερο 11 ο Πανιόνιος. Και το νούμερο 5 Ολυμπιακός Καλαμάτας. Τέλος έχουμε τον τρίτο κλειδάριθμο, το 7 και το 12. Για ΑΕΚ Καλαμάτας και Αναγέννηση Παραλίας. Να βάλουμε το πρώτο μπαλάκι για την ΑΕΚ. 7. Το νούμερο 7. Το 12. Αναγέννηση Παραλίας το νούμερο 12. Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους αριθμούς με τη σειρά κατάταξης πάλι. Το πρώτο βαλάκι είναι για τον νέο Άρη. Το 6. Το νούμερο 6. Συνεχίζουμε Θύελλα Χαρακοπιού. Το 8. Το νούμερο 8 το Χαρακοπιό. Αθλητικός Όμιλος Δωρίου. Έχει το Δωρίο. Το 5. Έγινε το Δωρίο. Πώς είναι σκητάρι. Πώς καλά. Ένα. Το νούμερο 1 για το Δωρίο. Αστέρας Αρφαρών. Αστέρας Αρφαρών. Το 10. Το νούμερο 10. Ηρακλής Κυπαρισίας. Ηρακλής Κυπαρισίας. Το 4. Το νούμερο 4. Και η Αθλητική Ένωση Λογκάς. Το 2. Το νούμερο 2. Ο νέος Άρης έχει το 6. Θύελλα Χαρακοπιού το 8. Ηρακλής Καλαμάτας το 9. Πανιόνιος Καλαμάτας το 11. ΑΟ Δωρίου το 1. Ολυμπιακός Καλαμάτας το 5. ΑΕΚ Καλαμάτας το 7. Αστέρας Αρφαρών το 10. Ηρακλής Κυπαρισίας το 4. ΑΕ Λογκάς το 2. Πας Ράχης το 3 και Αναγέννηση Παραλίας το 12. Μια μικρή διακοπή για να βγάλουμε τις β' τοπικές γιατί είναι 3 οι όμιλοι και συνεχίζουμε.